αυτοπεποίθηση. Θα μιλήσουμε για ένα hot topic. Της κάθε επικαιρότητας, δεν είναι μόνο της εποχής μας, κάθε εποχή, πάντα οι άνθρωποι αναφέρονται σε αυτόν τον όρο. Η αλήθεια είναι τι εννοούν οι άνθρωποι όταν αναφέρονται σε αυτόν τον όρο. Τι είναι αυτή η αυτοπεποίθηση και πώς μπορούμε να τη βελτιώσουμε, πώς μπορούμε να τη δουλέψουμε. Πώς μπορεί η αυτοπεποίθηση να δουλεύει υπέρ μας, πώς μπορούμε να εξυπηρετηθούμε από την αυτοπεποίθηση και όχι η αυτοπεποίθηση να μας κυνηγάει, να την κυνηγάμε εμείς ή να μην βγάζουμε κάποια άκρη. Με το πώς διαμορφώνουμε αυτή την πίστη στον εαυτό μας, γιατί αυτό είναι η αυτοπεποίθηση. Είμαι ο Ευάγγελος Κατσιούλης, είμαι ψυχιάτρος ψυχοθεραπευτής, αρκετά χρόνια στο πεδίο και με διάφορα ενδιαφέροντα. Αν θέλεις, μπορείς να γραφτείς στο κανάλι, θα μένεις ενήμερος για ό,τι καινούριο μπορεί να βγαίνει από εδώ. Και πάμε κατευθείαν στο θέμα μας. Τι είναι αυτοπεποίθηση? Αυτοπεποίθηση δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο στυλ. Δεν είναι κάποιο αέρα που κάποιο μπορεί να έχει όταν, είπαμε, περπατάει στον δρόμο, όταν μπορεί να συναναστρέφεται κάποιου άλλου ανθρώπου, όταν μπορεί να διεκδικεί κάποιου στόχου. Δεν είναι κάποιο στυλ, δεν είναι κάποιο τουπέ, δεν είναι κάποιο συγκεκριμένο φαίνεστε. Δεν είναι τα ρούχα που έχει φοράει κάποιο, δεν είναι το πόσο είναι όμορφο ή δεν είναι, δεν είναι το πόσο πετυχημένο είναι ή δεν είναι. Δεν είναι καν το τι έχει πετύχει και το που έχει βρεθεί στη ζωή του. Η αυτοπεποίθηση είναι μία πίστη. Και ας μείνουμε σε αυτή τη λέξη. Όταν λέμε για πίστη και όταν οι άνθρωποι πιστεύουν σε κάτι, δεν υπάρχει καν το γιατί. Δεν υπάρχει γιατί κάποιος πιστεύει στο οτιδήποτε. Γιατί έτσι θέλει, γιατί εξυπηρετείται, γιατί το χρειάζεται, γιατί του δίνει κάποιες απαντήσεις. Ακριβώς ίδιου τύπου πίστη είναι και αυτοπεποίθηση. Αλλά αυτή τη φορά στον εαυτό μας. Και τι θα πει αυτό? Ουσιαστικά είναι μία πίστη, είναι μία πεποίθηση, γιατί αυτή είναι η αυτοπεποίθηση, είναι μία πεποίθηση, δηλαδή μία πίστη, ότι ο εαυτός μας, εμείς και κανένας άλλος, γιατί δεν εμπλέκονται άλλοι άνθρωποι στο πώς χτίζουμε αυτή την αυτοπεποίθηση, είναι καθαρά ορίμανση της σχέσης με τον εαυτό μας, το πώς κάποιος νιώθει ή δεν νιώθει αυτοπεποίθηση ή πώς τη νιώθει τέλος πάντων. Είναι μία ορίμανση της σχέσης με τον εαυτό, ότι κυρίως έχουμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε αυτά που χρειαζόμαστε για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Είπαμε, δεν έρχεται σαν αποτέλεσμα, σαν απόρρια του τι ήδη έχουμε πετύχει, ούτε το που βρισκόμαστε στη ζωή, ούτε το πώς έχουν πάει μέχρι τώρα τα πράγματα, ούτε το αν έχουμε κάνει λάθη ή αν έχουμε κάνει σωστά ή αν έχουμε κάνει μόνο λάθη, μόνο σωστά μέχρι τώρα. Είναι ένα δικαίωμα στη διεκδίκηση. Γι' αυτό και είναι τόσο απαραίτητη στη ζωή μας. Γιατί χρειαζόμαστε αυτή τη διεκδίκηση και γιατί χρειαζόμαστε να προσανατολιστούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να διεκδικήσουμε. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν έρχεται η αυτοπεποίθηση γιατί κάποιος κατάφερε να μαζέψει χρήματα, γιατί κάποιος κατάφερε να αποκτήσει κάποια στεροφημία, κάποιο όνομα, κάποια δόξα, κάποια θέση μεταξύ των ανθρώπων, γιατί οι άλλοι του αναγνωρίζουν ή του αποδίδουν οποιοδήποτε θετικό. Δεν έρχεται σαν αποτέλεσμα, σαν συνέπεια, σαν αναγνώριση από άλλους ανθρώπους. Έρχεται καθαρά σαν ορίμανση, σαν δουλειά που κάνει κάποιος με το πώς καταλαβαίνει τον εαυτό του και το πώς γνωρίζει ή πώς αισθάνεται για το ποιος είναι, πόσο ξέρει ή πόσο αισθάνεται το τι θέλει και το πόσο μπορεί να τα βάλει κάτω και να αποφασίσει ότι θα διεκδικήσει ο ίδιος και ότι διαθέτει αυτό το δικαίωμα να διεκδικήσει αυτά που χρειάζεται. Ουσιαστικά, προϋποθέσεις της αυτοπεποίθησης είναι η όσο μπορεί, όσο είναι εφικτή αυτογνωσία. Η εκτίμηση του εαυτού, η αντίληψη και η αίσθηση ότι ο εαυτός μας για μας είναι ένας σημαντικός άνθρωπος, για την ακρίβεια είναι ο πιο σημαντικός μας άνθρωπος, είναι ο πρωταγωνιστής της δικής μας ιστορίας ζωής, είναι η περίφημη έννοια της αυτοεκτίμησης. Η αίσθηση του εαυτού μας ως μια διαφορετική οντότητα από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο γύρω μας, και αυτή η αποδοχή της διαφορετικότητάς μας είναι ο περίφημος αυτοσεβασμός και δεν είναι τίποτα άλλο. Όπως και συνεπάγεται ο αυτοσεβασμός, την ακριβώς ίδια αίσθηση για κάθε άνθρωπο γύρω μας. Την γενευρία έννοια του σεβασμού, γιατί ο σεβασμός δεν έχει να κάνει ούτε με δικούς τρόπους, ούτε με το αν τα χέρια μας είναι προσκολλημένα στη μέση, αν έχουμε ένα συγκεκριμένο φαίνεστη, αν μιλάμε στον πληθυντικό αριθμό. Ο σεβασμός είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας, του δικαιώματος στη διαφορετικότητα που ο καθένας μας έχει. Εν το μέσο όλων αυτών και εμείς. Και τότε μιλάμε για τον αυτοσεβασμό. Και εφόσον έχει κάποιος δουλέψει την αυτογνωσία του, την αυτοεκτίμηση και τον αυτοσεβασμό, η επόμενη εξέλιξη στη δουλειά που έχει να κάνει, στην επεξεργασία της σχέσης με τον εαυτό του, είναι η αυτοπεποίθηση. Η αναγνώριση από τον ίδιο είναι μια πίστη, είπαμε έτσι, δεν έχει γιατί, δεν υπάρχει δικαιολογία εκεί πέρα, δεν υπάρχει συζήτηση ή διαπραγμάτευση ούτε με τον εαυτό ούτε με κάποιον άλλον. Είναι αναγνώριση δικαιώματος που ούτως ή άλλως έχουμε να διεκδικήσουμε το οτιδήποτε.
ό,τι νιώθουμε ότι μπορούμε να χρειαζόμαστε και να ικανοποιήσουμε ανάγκες που εμείς διαπιστώνουμε ότι έχουμε. Όχι ανάγκες που εμβόλυμα μπορεί κάποιοι άλλοι να απαιτούν από εμάς ή να το περιβάλλον ή οποιοδήποτε πλαίσιο να μας βάζει στη διαδικασία να διεκδικήσουμε. Μιλάμε για δικούς μας στόχους, μιλάμε για δικές μας ανάγκες και μιλάμε για αυτά που εμείς θα κάνουμε για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας. Αυτά τα λίγα αρχικά για την αυτοπεποίθηση. Θα επανέλθουμε γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι ένα θέμα που είναι αρκετά παρεξηγήσιμο. Πολλοί εννοούν οτιδήποτε διαφορετικό για την αυτοπεποίθηση πέρα από το ότι είναι μια ζωτική σημασία προϋπόθεση που ήταν το κεντρικό νόημα του βίντεο που είδατε. Που ήθελα να το υπογραμμίσω, ήθελα να το ξεκαθαρίσω, ήθελα να πω την τοποθέτησή μου για αυτόν τον όρο. Γιατί είναι πολύ σημαντικό, είναι ζωτική σημασία, γιατί δεν μπορούμε να διεκδικήσουμε το οτιδήποτε στη ζωή χωρίς να πιστεύουμε ότι έχουμε το δικαίωμα να το διεκδικήσουμε. Η ζωή δεν είναι ούτε μια αγκαρία, ούτε μια διαδικασία στην οποία μπαίνουμε, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι κάπως να είμαστε, κάτι να πετύχουμε, κάπως να φαινόμαστε, κάτι να λένε για μας. Είναι μια ευκαιρία η ζωή και αυτή την ευκαιρία ουσιαστικά θέλουμε να αξιοποιήσουμε. Είναι μια διαθεσιμότητα η ζωή, μια προσωρινή διαθεσιμότητα. Και θέλουμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, αυτό το δώρο που μας κάνανε, να μας προσφέρουν αυτή την προσωρινή διαθεσιμότητα. Χρειαζόμαστε αυτό το δικαίωμα να διεκδικήσουμε ό,τι ο καθένας μπορεί να εννοεί ότι χρειάζεται, ό,τι μπορεί να αισθάνεται. Αυτά για σήμερα. Θα επανέλθουμε και στο ίδιο θέμα και σε παρεμφερή για να καλύψουμε, για να καταλάβουμε λίγο περισσότερο πώς μπορούμε να δουλέψουμε αυτή τη σχέση με τον εαυτό. Μπορείτε να γραφτείτε στο κανάλι, αν το επιθυμείτε. Θετικό θα ήταν, ενισχυτικό της όλης προσπάθειας. Να μένετε και ενημερωμένοι με αυτό το notification bell για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση και είμαστε σε επικοινωνία. Περιμένω τα σχόλιά σας, πώς εσείς καταλαβαίνετε αυτόν τον όρο, πώς τον έχετε ακούσει να το χρησιμοποιεί ο κόσμος και πώς μπορούμε να το σκεφτούμε και μαζί, τι μπορούμε περισσότερο να δούμε σαν αφορά με την αυτοπεποίθηση. Αυτά για σήμερα, γεια σας.